έχουμε πάρα πολύ καιρό να γράψουμε επεισόδιο και δεν ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα στο οποίο δεν ενδιαφέρει. Η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο ότι είναι λίγο ιδιαίτερο, είναι λίγο συναισθηματικό και για κάποιους ανθρώπους είναι πάρα πολύ συναισθηματικό. Αλλά ήθελα αυτός που θα βγει να μιλήσει και θα πει τις απόψεις του και την εμπειρία του να είναι γνώστης. Σε ευχαριστώ αρχικά που ήρθες. Μαζί μας είναι η Ελένη Κατσαρού. Θα σας εξηγήσει συνέχεια ποια είναι και τι κάνει. Και είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είσαι σήμερα εδώ. Θα μας κάνεις μια σύσταση και θα μας πεις ποια είσαι και μετά θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση και για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το μέρος και να κάνουμε όσο πιο γίνεται γνωστό στον κόσμο το τι συμβαίνει εδώ πέρα και ίσως κιόλας να υιοθετηθούν και κάποια ζωάκια μετά από αυτό. Εγώ είμαι η Ελένη Κατσαρού, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, έχω σπουδάσει στην Καρδίτσα Κτηνιατρική, συνεχίζω να σπουδάζω, είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Κτηνιατρικής και είμαι μια χαρούμενη μαμά από ένα κουνελάκι 7 χρονών. Και πώς βρέθηκες εδώ? Βρέθηκα εδώ πέρα κατηφορίζοντας από τη Θεσσαλονίκη, όπως λέω. Σπούδαζα στην Καρδίτσα. Μια μέρα χτυπάει ένα τηλέφωνο και μου λένε: Θέλεις να δουλέψεις στο κοινοκομείο στη Λαμία? Από την μετέπειτα οικογένειά μου, εδώ πέρα στη Λαμία. Και εγώ ήμουν σε κατηφάση. Ναι, γιατί όχι. Ήρθα εδώ πέρα, ερχόμουν στην αρχή μία φορά την εβδομάδα και μετά κατέληξα να μένω εδώ πέρα. Αγάπησα τα ζωάκια, το μέρος και θέλησα να κάνω περισσότερα πράγματα γι' αυτό το. Για αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Ποιος είναι ο ρόλος σου εσένα εδώ? Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το γραφείο μας. Ο ρόλος μου εμένα είναι ο κτηνίατρος, ο υπεύθυνος κτηνίατρος του κέντρου περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Ο ρόλος μου εδώ πέρα είναι να προσέχω τα ζώα καθημερινά και σε συνεργασία με τον βοηθό μου, τον Νίκο, να δίνουμε όλες τις απαραίτητες θεραπείες, να στηρώνουμε, να βοηθάμε με όποιον τρόπο μπορούμε και προφανώς να προσπαθούμε να βρούμε και ένα σπιτάκι σε κάποια ζώα, στα ζώα μας. Okay. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η κάθε περίπτωση μάλλον είναι δύσκολη περίπτωση. Και θεωρώ και στο ξαναπεί ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι αρκετά ψυχοφθόρο. Το να προσπαθείς κάθε μέρα να παρέχεις φροντίδα και στην ουσία να ψάχνεις και την επόμενη μέρα που αφορά το ζώο και που και με ποιον τρόπο θα καταλήξει σε μια οικογένεια και η οποία θα του παρέχει μια ζωή σίγουρα καλύτερη από το να βρίσκεται στον δρόμο. Θέλεις να μας πεις λίγο τη διαδικασία που γίνεται, που ξεκινάει από την περισυλλογή και όταν φτάνει εδώ το ζώο και τι ακολουθεί μετά? Ωραία. Όλος ο μηχανισμός για τα αδέσποτα του Δήμου έχει να κάνει αρχικά με την περισυλλογή, με τον περισυλλογέα μας, τον Βασίλη, ο οποίος βρίσκεται στον κόσμο. Γίνεται μία αίτηση μέσω του κυρίου Ζαχαράκη, του άλλου ανθρώπου που είναι στη διοικητική δουλειά. Και στη συνεργασία με την περισυλλογία πηγαίνουμε και βρίσκουμε το ζώο το οποίο έχει ανάγκη ή είναι για στήρωση. Έρχεται εδώ πέρα το ζώο, το στηρώνουμε και επανεντάσσεται. Διαφορετικά μπορεί να γίνει αίτημα και από τον Δήμο, από τους πολίτες, αν κάποιο ζώο έχει κάποια ανάγκη, έχει χτυπηθεί ίσως από κάποιο αυτοκίνητο, χρειάζεται να του δώσουμε κάποια θεραπεία. Έρχεται εδώ με τον ίδιο τρόπο, παίρνει τη θεραπεία του, κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και είτε επανεντάσσεται. Είτε ένα κομμάτι που έχουμε αρχίσει, που προσπαθούμε τώρα τελευταία, είναι να κάνουμε και υιοθεσίες στα ζώα. Εγώ προσωπικά προσπαθώ κάποια ζώα τα οποία κάπως τα συμπαθώ λίγο παραπάνω, κάπως με το ένστικτο τα διαλέγω για να είμαι ειλικρινής, και προσπαθώ να τα κοινωνικοποιήσω με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο μετά να βρουν ένα σπίτι, να τα μάθω, να με μάθουν και να είναι πιο εύκολο να βρεθεί ένα σπιτάκι για αυτά. Δεν λέω ότι είμαι εκπαιδεύτρια σε καμία περίπτωση. Μόνο αγάπη τους δίνω παραπάνω, αλλά κάποιες φορές είναι το μόνο που χρειάζονται αυτά τα ζωάκια. Άρα ο κόσμος μπορεί να έρθει εδώ, να δει και ανάλογα την περίσταση ή την περίπτωση να διαλέξει αυτό που θέλει. Σωστά? Ναι, βεβαίως. Είμαστε ανοιχτοί για το κοινό. Έχουμε συγκεκριμένες ώρες που μπορεί να έρθει και συγκεκριμένες ώρες και μέρες όπου μπορεί να έρθει εδώ πέρα ο κόσμος. Να δει, άμα θέλει κιόλας να μας βοηθήσει σε κάτι. Έχω πολλά ζώα τα οποία χρειάζονται κοινωνικοποίηση, έτσι ώστε να βρουν ένα σπιτάκι. Οπότε και σε αυτό το τομέα μπορεί να βοηθήσει ο πολίτης, αν ενδιαφέρεται. Παρατηρήσεις, προτιμήσεις, δηλαδή προτιμούν μικρόσωμα ζώα, μεγαλόσωμα ζώα, τι βλέπεις περισσότερο? Έχετε ένα μικρόσωμο ζωάκι, γκριφόν κανείς, λευκό, μέχρι 5 κιλάκια να το πάρω για το σπίτι μου. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που ακούω δυστυχώς. Γιατί αποφεύγουν τα μεγαλόσωμα ζώα? Λοιπόν, υπάρχει λίγο μια αντίληψη γύρω από αυτό, το ότι επειδή μένω μέσα σε ένα σπίτι, θα πρέπει σόν και καλά να πάρω ένα μικρόσωμο ζώο, το οποίο δεν θα χρειάζεται τόσο ενέργεια, δεν θα έχει τόσο ενέργεια, δεν θα χρειάζεται τόσες βόλτες, τόσο εκτόνωση. Έχουμε λίγο την αντίληψη ότι το μεγάλο ζώο είναι για την αυλή.
Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει και προτιμάνε πολύ περισσότερο τα μεγαλόσωμα ζώα. Εγώ θα πω ότι όλα τα μικρόσωμα ζώα που έχω γνωρίζει είναι ζυζάνια, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο που να πει να κάθεται σε ησυχία. Ενώ αντίστοιχα θα γνωρίσετε και την Μπιάνκα. Τα μεγαλόσωμα ζώα έχουν κάποιες φορές λιγότερη ενέργεια, είναι πιο αρκουδιάρικα, όπως το λέω εγώ, για αγκαλίτσες. Οπότε υπάρχει μια κακή αντίληψη γύρω το ότι είναι μικρόσωμο, άρα δεν θα έχει τόσες πολλές απαιτήσεις, άρα θα κάνει για σπίτι. Εγώ θα πω ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ζώου και μόνο. Δηλαδή υπάρχουν μεγαλόσωμα τα οποία είναι ενεργητικά, υπάρχουν μεγαλόσωμα τα οποία δεν είναι ενεργητικά. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρόσωμα. Οπότε είναι άσχημο να το βάζουμε όλα σε ένα σακούλι μέσα και να λέμε τα μικρόσωμα είναι για σπίτι και τα μεγαλόσωμα όχι. Άρα δεν ισχύει. Έχει να κάνει με το ζώο. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα, δηλαδή και με την προσωπικότητα που έχει το χαρακτήρα. Ναι, και με την υπομονή του ιδιοκτήτη. Okay. Θα σε δυσκολέψω λίγο και θα κάνω διπλή ερώτηση και θα κάνω και λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου. Πώς κρίνεις ότι ένας άνθρωπος είναι ικανός να υιοθετήσει ένα σκυλί, και αν πιστεύεις ότι είναι ικανός ο κάθε άνθρωπος να υιοθετήσει ένα σκυλί? Ωραία. Όσοι ασχολούνται με τις υιοθεσίες και ο φιλοζωικός που το κάνει ακόμη περισσότερο καιρό από εμένα, ξέρουν ότι κάθε φορά που ψάχνεις μια υιοθεσία για ένα ζώο, πρέπει να αναλάβεις ένα ρίσκο. Και πρέπει να είσαι διατεθειμένος να το αναλάβεις αυτό το ρίσκο. Δηλαδή, εσύ εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να πάρεις την απόφαση για το αν το ζώο θα πάει σε μια οικογένεια για την υπόλοιπη τη ζωή. Δηλαδή, μπορεί να το καταστρέψεις, μπορεί και να του δώσεις τα πάντα. Αυτό είναι ένα ρίσκο που θα το πάρεις όπως και να έχει. Ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται νομίζω ότι έχει βρει τις δικές του δικλείδες ασφαλείας γι' αυτό, οπότε θα μιλήσω προσωπικά εδώ πέρα τι κάνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε μια φόρμα που τη δίνω στον υποψήφιο κηδεμόνα έτσι ώστε να απαντήσει κάποιες βασικές ερωτήσεις του τύπου που δουλεύει, πόσες ώρες λείπει από το σπίτι. Επίσης, σε μένα πολύ σημαντικό για μένα είναι να καταλάβουμε τι ζώο θέλει, τι περιμένει από το ζώο του. Δηλαδή, μην μου πει κάποιος ότι θέλω ένα ζώο το οποίο να είναι ήρεμο και επιλέξει ένα πολύ παιχνιδιάρικο ζώο. Δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα. Οπότε, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μιλάμε στο τηλέφωνο μαζί του, αν βρίσκεται εκτός Λαμίας. Προφανώς, αν βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, τον καλούμε να τον γνωρίσουμε από κοντά. Από εκεί και πέρα, κρατούμε μια καθημερινή επαφή μέσω και της σελίδας μας στο Facebook, αυτό που κάνουμε εμείς συγκεκριμένα. Και προφανώς, εμείς κάνουμε και κάποιες επισκέψεις στα σπίτια, μία φορά στο τόσο, για να δούμε αν το ζώο είναι καλά. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί όταν ένα ζώο υιοθετηθεί εκτός Λαμίας. Ωστόσο, συνεργαζόμαστε με κάποιους φιλοζωικούς εκτός Λαμίας, στην Αθήνα συγκεκριμένα, έτσι ώστε άμα χρειαστεί να μας βοηθήσουν επί αυτού. Και στην τελική, στο τέλος της ημέρας, στο πρώτο τηλεφώνημα, μιλάει και λίγο το ένστικτό σου. Δηλαδή, λίγο η καρδούλα σου λέει, αυτός θα είναι πολύ καλός πατέρας. Μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή, από το τηλέφωνο σε τι φάση μπορεί να βρίσκεται το ζώο, πώς περνάει στο σπίτι. Αυτό το κάνουμε εγώ πιο πολύ με τα βίντεο που θα μου στείλει, με τις εικόνες που θα μας στείλει. Εκεί έτσι προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Καλώς μας ανέφερες για τη σελίδα στο Facebook και καλό θα ήταν να μας πεις και 2-3 λόγια για τη σελίδα, γιατί πραγματικά γίνεται δουλειά και μέσα από εκεί και μπορεί και ο κόσμος πιο εύκολα να επικοινωνήσει και να στείλει μήνυμα και να ρωτήσει άμεσα κάποια πράγματα. Θα το αναφέρουμε και από κάτω, αλλά καλό είναι να μας πεις και εσύ τώρα 2 λόγια. Έχουμε σελίδα στο Facebook και account, το οποίο λέγεται Δημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Ανδέσποτων Ζώων του Δήμου Λαμίων. Και το account Instagram δεν έχουμε κάνει ακόμη. Κάπως. Θα το επιχειρήσουμε. Και το account είναι Δίκαι Πας Λαμίας. Εκεί πέρα ανεβαίνουν ζώα τα οποία βγάζουμε φωτογραφίες για υιοθεσίες, πιο πολύ δηλαδή έχει αυτό το ρόλο. Εμείς θέλαμε να κάνουμε μέσω της σελίδας στο Facebook, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο προσιτοί γίνεται στον κόσμο, όσο πιο πολύ μέσα στην κοινωνία και όχι ένα μέρος, μια φυλακή αποκομμένη στο βουνό της Λαμίας, αλλά να είμαστε μέσα στην κοινότητα, να καταλάβει ο κόσμος ότι επικοινωνούμε μαζί του, ελάτε να δείτε τα ζώα μας είναι αυτά. Επίσης, όσον αφορά τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν, όλες οι φωτογραφίες είναι από ζώα τα οποία έχει ασχοληθεί κάποιος μαζί τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι πάμε σε ένα κλουβί και βγάζουμε ένα τρομαγμένο ζώο. Φέρνουμε ένα ζώο, το προσπαθούμε, του δίνουμε αγάπη, προσπαθούμε να το επανεντάξουμε. Δεν θα δώσουμε ένα ζώο το οποίο
δεν θα βγάλουμε μια φωτογραφία η οποία δεν θα βοηθήσει το ζώο να βρει ένα σπίτι. Προσπαθούμε όσο γίνεται να είναι φωτογραφίες που θα δείχνουν πόσα ανάγκη έχουν αυτά τα ζωάκια για αγάπη στα ματάκια τους. Και επίσης θέλω να πω σε αυτό το σημείο, το θετικό της υπόθεσης που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι το 100% των υιοθεσιών που έχουν γίνει εκτός Λαμίας ήταν μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί πλέον το μέρος έχει αποκτήσει και ένα πρόσωπο εκτός Λαμίας. Γιατί ο περισσότερος κόσμος συνεχίζει όμως να προτιμά ζώα τα οποία είναι ράτσας, αυτό που λέμε ράτσας. Δεν υπάρχει μια, ας πούμε, μια προκατάληψη για το αδέσποτο, ότι θα είναι λίγο πιο άγριο, θα είναι λίγο πιο άναρχο, δηλαδή θέλει λίγο παραπάνω, περισσότερη προσοχή και φροντίδα από ότι ένα σκυλί το οποίο θα ήταν ράτσας. Υπάρχει αυτή η προκατάληψη, δηλαδή ο κόσμος προτιμάει, νομίζω σε ρωτάνε και σένα. Όλοι με ρωτούν από τι ράτσα έχει προέλθει αυτό το ζώο το οποίο θα πάρουν. Ειλικρινά, η απάντηση γιατί ο κόσμος προτιμάει ράτσες είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστημονική βάση αυτό το πράγμα, γιατί κιόλας οι ράτσες, επειδή έχει γίνει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή για να προχωρήσει η ράτσα, έχουν πάρα πολλές ασθένειες σε σχέση με ένα ακαθόριστης φυλής ζώου. Αλλά έχει ο κόσμος στο μυαλό του ότι θα πάρω μια ράτσα που θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο χαρακτήρα του, ίσως είναι πιο όμορφο. Νομίζω ότι γι' αυτό προτιμάει περισσότερο ο κόσμος τις ράτσες. Okay. Δηλαδή έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και το τι θέλει να πετύχει με το έχοντας ένα σκυλί. Τι προτιμάει περισσότερος κόσμος, ενήλικο ή κουτάβι? Πάλι ο κόσμος προτιμάει, όλοι μου ζητάνε ένα κουτάβι. Υπάρχει πάλι η αντίληψη ότι θα πάρω το κουτάβι από μικρό, θα το βοηθήσω, θα του κάνω εγώ το χαρακτήρα του, θα μάθει πράγματα πιο εύκολα, ότι ένα ενήλικο ζώο έχει κάποιες παγιωμένες συνήθειες οι οποίες δεν αλλάζουν. Αυτό ναι μεν μπορεί να είναι σωστό, γιατί τα κουτάβια είναι λίγο πιο εύκολα στο να μάθουν καινούργια πράγματα. Ωστόσο, ένα κουτάβι έχει άλλα αρνητικά. Καταρχάς, όσον αφορά την εκπαίδευση, θέλει απίστευτη προσοχή. Θέλει κάποιος να είναι 100% πάνω από το ζώο. Επίσης, για τις βασικές εντολές, τα κουτάβια έχουν την τάση να διασπάται η προσοχή του συνέχεια σε σχέση με ένα ενήλικο ζώο. Οπότε, εμένα μου αρέσει να προτείνω ενήλικα ζώα, γιατί κιόλας έχουν περάσει και το στάδιο του ότι δεν έχουν ασθένειες, ότι έχουν κάποια ανοσία σε κάποια βασικά λιμώδη, οπότε θα πάρουν και ένα υγιές ζώο. Αλλά και μου αρέσει το ότι έχω ένα ζώο το οποίο ξέρω πάνω κάτω το χαρακτήρα του και θα βρω εσένα που έχεις παρόμοιο χαρακτήρα και θα σας ταιριάξουμε. Άρα ο χαρακτήρας του σκυλιού δεν είναι με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα ενήλικο ζώο, ναι. Και είναι πολύ όμορφο να δεις ποιο ζώο σου ταιριάζει. Επίσης, είναι άσχημο, είναι λανθασμένο το να σκεφτόμαστε ότι ένα ενήλικο ζώο δεν μπορεί να εκπαιδευτεί. Ο Φούσκας που είναι 13 χρονών, φέτος έμαθε το κάτσε απ' έξω. Οπότε, πάλι θα πω, εξαρτάται από το ζώο. Και μάλιστα για ένα άτομο το οποίο δουλεύει πάρα πολλές ώρες εκτός σπιτιού και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με ένα κουτάβι, ίσως και να είναι απογορευτικό να πάρει ένα κουτάβι και θα έπρεπε να προτιμήσει ένα ενήλικο ζώο. Να κάνουμε και μια μικρή αναφορά για το χώρο που μας φιλοξενεί και βρισκόμαστε εδώ σήμερα για το κοινοκομείο. Να μας πεις πόσα ζώα βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ και γενικότερα τη δυναμική και πώς λειτουργείτε εδώ καθημερινά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή στο χώρο φιλοξενούνται 120 ψυχούλες, που ελπίζουμε όσο γίνεται κάθε μέρα να μειώνονται. Όσον αφορά το προσωπικό, είμαστε 4 άτομα. Εγώ είμαι κτηνίατρος, ο Βασίλης είναι στην περισυλλογή, ο Νίκος είναι ο βοηθός κτηνιάτρου, η Ευαγγελία είναι στην καθαριότητα και ο Δημήτρης είναι στη διοικητική δουλειά του κέντρου. Από εκεί και πέρα υπάρχει διάθεση, θέληση και βοήθεια από το Δήμο να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα ο μηχανισμός, όλος ο δημόσιος μηχανισμός είναι δύσκολος και κάποια πράγματα αργούν. Σίγουρα δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι, κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να θέλουμε να μην κάνουμε λάθη, να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερα γίνεται και να μαθαίνουμε από αυτά. Αλλά ότι υπάρχει διάθεση να γίνουν πράγματα εδώ πέρα, υπάρχει. Και με υιοθεσίες και με εθελοντισμό και με το να ανοίξει αυτός ο χώρος να έρθουν όσο πιο περισσότερος κόσμος γίνεται, να γνωρίσει τα ζώα μας, να παίξει μαζί τους, να κοινωνικοποιηθούν και αυτά, έτσι ώστε να μπορούν ή να βρουν ένα σπιτάκι στο τέλος. Εγώ θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλή ποιότητα ζωής
σε αυτά τα ζώα, σε αυτό το χώρο, θα έπρεπε να είναι γύρω στα το πολύ 90 ζώα. Έτσι ώστε και να οργανώσουμε μέρες κοινωνικοποίησης και να έρχουν και να έχουν μια κάποια καλή ποιότητα ζωής. Okay, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ από την πλευρά μου και θα σου πω και κάτι, ότι ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος φοβόταν τα σκυλιά. Σε μεγάλη ηλικία, μέχρι και μεγάλη ηλικία. Τα κατάφερα, το ξεπέρασα. Δηλαδή δεν ήμουν καθόλου άνετος. Όλο αυτό έχει προκύψει από ένα γεγονός όταν ήμουν σε μικρή ηλικία. Πλέον δεν θα σου πω ότι τρελαίνομαι κάθε φορά που βλέπω ένα σκυλί, αλλά σίγουρα επειδή και οι φίλοι μου έχουν αρχίσει και έχουν στα σπίτια του σκυλιά και παίζουμε και είναι συνέχεια στο επίκεντρο, έχω εξοικειωθεί με την εικόνα και με τη μυρωδιά και με την αίσθηση και μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω ότι ένα ζώο βρίσκεται σε καλά χέρια και δεν ταλαιπωρείται. Εδώ είμαστε να σου βρούμε το κατάλληλο ζωάκι για σένα. Και εύχομαι οι φωτογραφίες από πίσω να γίνουν ακόμα περισσότερες τους επόμενους μήνες που θα σου δω. Να μην υπάρχει καθόλου λευκός τοίχος και εγώ το εύχομαι. Σε αυτό που είπες, και εγώ γνωρίζω πολύ κόσμο που φοβάται τα σκυλιά και η αδερφή μου φοβόταν τα σκυλιά. Προφανώς δεν ξέρω ο καθένας τι κουβαλάει μαζί του και για ποιο λόγο έχει αυτούς τους φόβους μέσα του, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε φόβος, απλώς αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα ζώα. Αν υπάρχει η θέληση, σίγουρα μπορεί να ξεπεράσει από αυτό το φόβο του και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, θα ήμουν πολύ χαρούμενη να βοηθήσω άτομα να ξεπεράσουν αυτό το φόβο τους, αν θέλουν να έρθουν εδώ πέρα και να γνωρίσουν κάποια πανέμορφη ψυχή από αυτές που έχουμε εδώ πέρα πάνω, ναι, και να τον βοηθήσει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα άτομα που φοβούνται τα ζώα και δεν έχουν τη θέληση να τον ξεπεράσουν αυτό το φόβο τους. Το θέμα μας είναι ότι ακόμη και τα άτομα τα οποία φοβούνται δεν θέλουν να έχουν επαφή με τα ζώα, που καλώς κάνουν και δεν θέλουν να έχουν από αυτή την επαφή. Δεν γίνεται όλοι οι άνθρωποι να θέλουμε τα ίδια πράγματα. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε, γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στα ζώα, είναι να τα σεβόμαστε. Να τα ανεχόμαστε και να τα σεβόμαστε, όπως μας ανέχονται και αυτά σε αυτό το πλανήτη, γιατί δεν ζούμε μόνοι μας. Δηλαδή όταν βλέπουμε, δηλαδή θεωρώ απίστευτο ένας άνθρωπος να κακοποιήσει ένα ζώο μόνο και μόνο επειδή τον ενοχλεί, για οποιονδήποτε λόγο, αλλά είναι απίστευτο και τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει στους δρόμους. Αν κάποιος δεν θέλει να πάρει ένα ζώο στο σπίτι του να το υιοθετήσει, αν κάποιος δεν θέλει να βοηθήσει ενεργά, που είναι πολύ σεβαστό να μην το κάνει κάποιος, αν δεν θέλει, τουλάχιστον να μην τους προκαλεί κακό. Και άλλωστε υπάρχουν και νόμοι πλέον, πολύ σκληροί, που καλύπτουν και προστατεύουν τα ζώα. Και για να κλείσουμε κιόλας, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτές τις ψυχές και ο καθένας να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, έτσι ώστε να κάνουμε αυτόν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για τους τετράποδους φίλους μας που δεν μας έχουν βλάψει και σε τίποτα. Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Ήταν τιμή και χαρά για μένα και νομίζω ότι διευκρινίσαμε αρκετά πραγματάκια και οι ερωτήσεις που σου έκανα ήταν από έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα. Και νομίζω ότι και ο περισσότερος κόσμος που θα μπει, είτε από περιέργεια είτε γιατί αγαπάει όλη αυτή τη διαδικασία, έχει ανάγκη να ακούει και να ξανακούει αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και όποιος θέλει οποιαδήποτε πληροφορία παραπάνω, εδώ είμαστε να τον βοηθήσουμε.